Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, λέγοντας ότι χαίρομαι πολύ που έχουμε διανύσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα συζητήσεων, συσκέψεων, σκληρής δουλειάς των στελεχών της υπηρεσίας, της διαχειριστικής μας αρχής και όλων των αρμόδιων φορέων, αρμόδιων μέσα και έξω από εισαγωγικά. Γιατί αυτό που συζητάμε σήμερα, μάλλον αυτό που φτάνει στο τέλος του σήμερα, δηλαδή η συζήτηση, αφορά όλους μας, πέρα και πάνω από αρμοδιότητες. Το ΕΣΠΑ μας αφορά όλους, γιατί είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο αγγίζει τις ανάγκες όλης της κοινωνίας και διαπερνά κάθετα και οριζόντια όλες τις πτυχές της τοπικής μας κοινωνίας, οικονομίας, επιχειρηματικότητας, αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης. Σε αυτή τη φάση, λοιπόν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω πραγματικά στην δεύτερη φάση διαβούλευσης του επιχειρησιακού προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 21-27, που 4 περίπου μήνες μετά την πρώτη είναι και η τελευταία περίοδος προετοιμασίας των προγραμμάτων. Γι' αυτό και αυτή η δεύτερη φάση είναι η πιο σημαντική. Και η συμμετοχή σας σε αυτή τη φάση είναι πολύτιμη για όλους μας. Δεν κολακεύω κανέναν, ούτε φυσικά υπερβάλλω. Ήδη, κατά την προηγούμενη φάση της διαβούλευσης, με την συμμετοχή πολλών τοπικών, πολιτικών και οικονομικών φορέων, το ακαδημαϊκό μας οικοσύστημα, αλλά και ποικίλες συλλογικότητες, εμπλουτίσαμε το σχεδιασμό μας και στοχεύσαμε ακόμα περισσότερο στα πραγματικά ζητούμενα των ανθρώπων της περιφέρειάς μας. Από την πρώτη στιγμή που ανοίξαμε το κεφάλαιο νέο ΕΣΠΑ, είχε υπογραμμιστεί ότι για μένα η διαβούλευση δεν είναι καθόλου προσχηματική, αλλά και δεν θα μείνει μόνο ένα θεωρητικό σχήμα στα πλαίσια των τυπικών μας υποχρεώσεων. Γι' αυτό και ως Περιφερειακή Αρχή από την αρχή δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στη διαβούλευση και ειλικρινά έχουμε αυτιά και μάτια ορθά ανοιχτά στις απόψεις και τις προτάσεις της τοπικής κοινωνίας, καθώς το νέο ΕΣΠΑ, όπως σας είπα και στην αρχή, μας αφορά όλους και θέλουμε να γίνει πραγματικά κτήμα όλων. Μετά από μια περίοδο μεγάλων αβεβαιοτήτων λόγω της πανδημίας, που τι ζήσαμε, ουσιαστικά ήρθε και μια μετατόπιση των χρονοδιαγραμμάτων, έχει ξεκινήσει σε υπηρεσιακό επίπεδο η διαβούλευση με τις υπηρεσίες της Επιτροπής πάνω σε εξειδικευμένα ζητήματα διαχείρισης, μιας και το πλαίσιο πολιτικής του ΕΣΠΑ και των προγραμμάτων του έχει διαμορφωθεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης σε συνεργασία με Υπουργεία και Περιφέρειες. Είναι προφανές ότι το περιφερειακό πρόγραμμα, το οποίο θα το ακούσετε στη συνέχεια από τον Γενικό Διευθυντή και Επικεφαλής της Αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, δρά συμπληρωματικά, και αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο νου μας, με τις οριζόντιες εθνικές πολιτικές και πιο στοχευμένα στις εξειδικευμένες ανάγκες της Δυτικής Ελλάδας. Εκεί ακριβώς μπαίνουν οι δικές μας προτάσεις. Η πορεία τώρα έγκρισης των περιφερειακών προγραμμάτων ακολουθεί αυτή των εθνικών τομεακών προγραμμάτων και είναι πιθανό στην πορεία της διαβούλευσης με τις υπηρεσίες της Επιτροπής να υπάρχουν εκ νέου προσαρμογές και διευκρινήσεις μέχρι να οδηγηθούμε στο τελικό πρόγραμμα για την περιφερειά μας. Παρόλα αυτά, κάποιες προτεραιότητες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής μας για την επόμενη περίοδο. Και εδώ θα πρέπει λίγο να το κάνουμε σαφές. Δεν είμαστε εδώ σήμερα σε καμία περίπτωση για να αναλύσουμε έναν κατάλογο έργων ή δράσεων. Ξέρετε, το λέω αυτό για να ξεκαθαρίσω το εξής. Η κοινωνία μας, ευρισκόμενη και έχοντας αντιμετωπίσει όλο αυτό τον καιρό, δεν θα έλεγε κανένας λίγα πράγματα, αντιθέτως πάρα πολλά και πολύ δύσκολα, βρίσκεται ουσιαστικά στα όρια της, και δεν υπερβάλλω. Τα όρια της αυτά ζητούν επιτακτικά λύσεις. Και όλο αυτό δημιουργεί μια πίεση από κάτω προς τα πάνω, απολύτως θεμητή,
η οποία τι θέλει, γρήγορες αποφάσεις, γρήγορες λύσεις. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας κάνει να παραγνωρίζουμε τις διαδικασίες που οφείλουμε να ακολουθήσουμε και φυσικά η πρώτη και ακολουθώντας καλές πρακτικές των εταίρων μας διαδικασία είναι η διαβούλευση που θα οδηγήσει σε αυτό που σας είπα πριν, τη στρατηγική. Σήμερα λοιπόν εδώ δεν είμαστε ούτε για να παρουσιάσουμε ένα κατάλογο δράσεων, αλλά τους άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούμε και με βάση τους οποίους έχει ή θα μάλλον διανεμηθεί το προς εκμετάλλευση, καλώς εννοούμενο, κονδύλι πόρων που θα έχουμε στη διάθεσή μας τη νέα προγραμματική περίοδο. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, αναφέρομαι στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη δέσμευση του πιο σημαντικού μέρους του προϋπολογισμού για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεών μας, με επιχορηγήσεις και εργαλεία υποστήριξης, αλλά και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών μας ιδρυμάτων για την παραγωγή καινοτομίας για τις δικές μας επιχειρήσεις. Ο ένας άξονας. Εκεί ακριβώς θα έρθουν σε μετέπειτα επίπεδο να κουμπώσουν συγκεκριμένες δράσεις όπως αυτές θα έχουν καταλήξει και συλλεγεί μέσα από τη διαβούλευση που κάνουμε τώρα. Αναφέρομαι επίσης στο περιβάλλον και την αειφορία με την εφαρμογή πολιτικών για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, την προώθηση των ΑΠΕ, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την κυκλική οικονομία, την βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας του πρασίνου στις αστικές μας περιοχές, την βελτίωση των υποδομών ίδρυυσης και αποχέτευσης, τη διαφύλαξη και προστασία της ταυτότητας των περιοχών Natura. Αναφέρομαι όμως και στις υποδομές. Πρωτίστως, στον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του περιφερειακού οδικού δικτύου, καθώς η προσπελασιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη. Δεν αφήνουμε όμως πίσω και τις υπόλοιπες υποδομές που σηματοδοτούν αύξηση της ποιότητας ζωής. Άνω τελεία θα βάλω εδώ, γιατί δεν μπορώ παρά να το μου βγαίνει και θα το πω, γιατί είναι προσωπική μου άποψη. Προφανώς και στο συγκεκριμένο άξονα τα χρήματα τα οποία αντιστοιχούν δεν μας ικανοποιούν σαν τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μας ικανοποιούν γιατί ξεκινάμε από πολύ διαφορετική αφετηρία σε σχέση με αυτήν που ξεκινάνε και άλλες περιφέρειες της χώρας μας, αλλά πολύ περισσότερο άλλες περιφέρειες της Ευρώπης. Αυτό το έχουμε θέσει και στα ευρωπαϊκά φόρα και φυσικά στην ελληνική κυβέρνηση, διότι είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει επίμονα διαπραγματευτεί με τους εταίρους μας. Επίσης, μεγάλη μας προτεραιότητα είναι η άσκηση μιας κοινωνικής πολιτικής που θα θωρακίζει όλα τα τμήματα της κοινωνίας μας από κινδύνους και αποκλεισμούς, ενισχύοντας τη συνοχή της. Ενισχύεται σημαντικά τόσο η πολιτική της δημόσιας παιδείας και της δημόσιας υγείας. Μάλιστα, αυτή η μεγάλη ανάγκη που έχει προκύψει με την πανδημία αποτελεί, αν θέλετε και τη γνώμη μου, και έναν από τους γρίφους που απομένει να επιλύσουμε μαζί με τα συναρμόδια Υπουργεία εν ώψη της κατάθεσης του τελικού σχεδίου του προγράμματός μας στα μέση Οκτώβρη. Και αυτό είναι μια άσκηση που θα πρέπει πολύ σύντομα να λυθεί σε συνεργασία με τα Υπουργεία. Να το πω απλά, να καθαρίσουμε τα πιάτα μας. Τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος. Η συμπληρωματικότητα για την οποία μίλησα στην αρχή θα έχει αποτέλεσμα μόνο αν είναι ξεκάθαρη ρόλη. Τέλος, θα μου επιτρέψετε μια ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση των πόλεων και της υπαίθρου μας με εφαρμογή ολοκληρωμένων σχεδίων βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και ολοκληρωμένων στρατηγικών, με εφαρμογή και στις τρεις περιφερειακές ενότητες, με κριτήρια δίκαια και αντικειμενικά. Δεν πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα σχέδια απλά ως χρηματοδοτικά εργαλεία που θα βελτιώσουν την εικόνα των πόλεων και των χωριών μας, που και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα εργαλεία ως μια μεγάλη δυνατότητα που θα έχουμε και που είχαμε ήδη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, γιατί, ξέρετε, δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα. Η ΒΑΑ και η ΟΧΕ είναι χρηματοδοτικά εργαλεία που μας δόθηκαν από το ΕΣΠΑ ήδη από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Και εμείς είμαστε εδώ θεσμικά, σαν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, να κριθούμε για την αποτελεσματικότητά μας ως προς την εκμετάλλευση αυτών των πόρων. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα μέσω αυτών των εργαλείων αφενός να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες και αφετέρου να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα κάνουν τον τόπο μας
ελκυστικό σε εμάς, αλλά και στους άλλους. Κάτι που θα έχει επίσης πολύ σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Για όλα αυτά, σίγουρα είμαι σίγουρος, θα τοποθετηθεί με περισσότερες λεπτομέρειες η προϊσταμένη της διαχειριστικής αρχής. Ωστόσο, μετά τις τοποθετήσεις των στελεχών του Υπουργείου και της Περιφέρειας, σας καλώ όλους, γιατί αυτή θα είναι ίσως η τελευταία ευκαιρία που θα έχουμε πριν την κατάθεση του σχεδίου στρατηγικής, ξαναλέω, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του σχεδίου μας. Σας καλώ λοιπόν όλους, όσους είστε σήμερα εδώ και σήμερα κοντά μας μέσω του διαδικτύου, να εμπλουτίσετε με τις ιδέες, τις προτάσεις και τα επιχείρηματά σας, τόσο ως προς το κομμάτι που συζητάμε σήμερα, δηλαδή του σχεδιασμού, του στρατηγικού σχεδιασμού, όσο και του κομματιού που έχει να κάνει με συγκεκριμένες δράσεις και το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας, να το πω έτσι απλά, στην επόμενη φάση. Ποιος είναι ο στόχος? Να κάνουμε το πρόγραμμά μας όσο το δυνατόν πιο στοχευμένο, όσο το δυνατόν πιο χρήσιμο για όλους. Ζούμε ακόμα, και θέλω να το καταλάβουμε όλοι αυτό, σε μια εποχή αβεβαιότητας, με την πανδημία να περαμένει και να μας απειλεί, χωρίς να έχουμε δει ακόμα το σύνολο των επιπτώσεων που αυτή θα έχει στον τόπο μας και στη χώρα μας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά όμως, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες, βλέπουμε το ελαττήριο της ελληνικής οικονομίας να φαίνεται να ενεργοποιείται. Και επειδή πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε σημαντικές ελπίδες για το άμεσο μέλλον. Ίσως τα στοιχήματα που θα ανακύψουν μπροστά μας οδηγήσουν, διορθώστε με να κάνω λάθος, σε αναθεώρηση κάποιων στόχων και κάποιων προγραμμάτων. Είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσουμε όπως μπορέσαμε και στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι εγκαίρως. Και κυρίως ότι δεν πρέπει να έχουμε σχηματοποιήσει τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουμε, ώστε η Δυτική Ελλάδα να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος και να μπει επιτέλους στο δρόμο της σύγχρονης ανάπτυξης με ανθρώπινο φυσικά πρόσωπο. Εμείς που ζούμε και εργαζόμαστε εδώ, που θέλουμε και τα παιδιά μας να μείνουν εδώ, αλλά και που αγαπάμε αυτόν τον τόπο, ξέρουμε καλύτερα τι μας λείπει, τι θέλουμε και τι χρειαζόμαστε. Με ειλικρίνεια λοιπόν και με ρεαλισμό, είναι στο χέρι μας να υποστηρίξουμε μαζί το έργο των υπηρεσιακών στελεχών, ώστε το νέο πρόγραμμα να μπει σε τροχιά υλοποίησης το συντομότερο δυνατό. Όσο πιο γρήγορα ξεκινήσουμε, τόσο πιο γρήγορα θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω και κάτι απευθυνόμενος και πάλι σε όλους. Για μένα προσωπικά αποτελεί η συγκεκριμένη φάση και η συγκεκριμένη στιγμή μια πολύ μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη. Το είπα και στην πρώτη φάση της διαβούλευσης. Είναι η στιγμή που όλοι μαζί αποφασίζουμε για το μέλλον μας. Αποφασίζουμε για ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα μας οδηγήσει με τις ελλείψεις του. Σας είπα πριν για τον τομέα των υποδομών. Ναι, θα θέλαμε καλύτερα, θα θέλαμε περισσότερα. Αλλά αυτό που πάμε να διαμορφώσουμε μέσα στα πλαίσια που έχουν διαμορφωθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εργαλείο με βάση το οποίο θα ορίσει την καθημερινότητά μας, τις ζωές μας και το μέλλον μας για την επόμενη περίοδο. Πρέπει να αντιληφθούμε όλοι την σοβαρότητα και φυσικά την κρισιμότητα της στιγμής με βάση το συνολικότερο πλαίσιο COVID, κρίση, κοινωνική συνοχή, όλα αυτά τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε και φυσικά να επιλύσουμε. Αυτό είναι το εργαλείο μας, αυτή είναι η μέθοδος την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και πρέπει εμείς να φανούμε, να καλύψουμε το κενό που έχει δημιουργηθεί και αυτό το κενό καλύπτεται με καλύτερη, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Θα ήθελα κλείνοντας να πω και το εξής. Είμαι πολύ ευτυχής για το γεγονός και σε κάποιο σημείο ίσως θα δημοσιοποιηθεί. Αν έχουμε και τα στοιχεία πρόχειρα, καλό θα ήταν να το κάνουμε και τώρα. Να δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή που υπήρξε αυτή τη φορά στη διαβούλευση του ΕΣΠΑ. Είναι πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε από όλους μας, από τα στελέχη της διαχειριστικής, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από όλους εσάς που είστε συμμέτοχοι
και συμμετέχετε όχι μόνο με τοποθετήσεις, αλλά και με εισηγήσεις και υπομνήματα που έχουν σταλεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, δείχνουν ότι η διαβούλευση πιάνει τόπο και δεν είναι πρόσχημα. Και ακριβώς βοηθούν όλους μας και να γίνουμε καλύτεροι και φυσικά να είναι πληρέστερο το σχέδιό μας για το αύριο. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ και καλά αποτελέσματα στη διαβούλευσή μας.